πραγματικά είναι δύσκολο να διαχειριστεί στο θάνατο. Κανείς δεν το διαχειρίζεται, ούτε εσείς ούτε εγώ μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και πραγματικά μένω μετέωρη σε αυτό που συμβαίνει καθημερινά στη χώρα μας. Γιατί βέβαια δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη, γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Καλώς αναφέρεται και με τη Θεσσαλονίκη και άλλα τόσα που γίνονται καθημερινά και στη Θήβα. Είχαμε προημερό και παντού, παντού. Δυστυχώς είναι ένα θέμα που δεν μπορεί κανείς έτσι εξαπαλών ανήκων να το δει. Ούτε να πει έφταιγε αυτός, έφταιγε άλλος παρά ο άλλος. Είναι ένα σύνολο αιτιών που πρέπει να τις ψάξουμε βαθύτερα και βεβαίως, όπως είπα, ούτε εγώ ούτε εσύ μπορείτε να το δείτε. Είναι θέμα. Ναι, αλλά σχολικά, κύριε Μιχελάκη, ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι τα τελευταία χρόνια, εγώ θα σας βάλω μπροστά την τελευταία μόνο δεκαετία, δεν θα το πάω πιο πίσω, τελευταία δεκαετία. Ναι. Ότι το έχουμε αναλύσει, το έχουν αναλύσει από εκεί πάνω, από το κεντρικό κράτος, 1 εκατομμύριο φορές. Όλοι μιλάνε. Όχι, δεν το για... έχουν αναλύσει. Όχι, εδώ επιτρέπω να σας διακόψω. Από ωραία. Το κεντρικό κράτος δεν έχει αναλυθεί. Από εμάς, εσένα, εμένα και άλλους φίλους και συναδέλφους εδώ, βεβαίως έχει αναλυθεί στις δυνατότητες δικές μας. Όμως, γιατί έχουμε αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα, δεν έχει αναλύσει. Και αν κάποια ανάλυση επιχειρείται, είναι ότι ξέρετε κάτι, έτρεχε, είχε πιει, τέλος, μέχρι εκεί ήταν. Γιατί όμως έτρεχε, γιατί πίνει, γιατί δουλεύει τόσες ώρες και λοιπά, δεν είπαν ποτέ. Δεν το ανοίξαν ποτέ αυτό το πράγμα. Καταλάβετε, εκεί ακριβώς είναι και η αιτία του κακού και εκεί ακριβώς πρέπει να ζητήσουμε τη λύση του. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή, ξεκινάει εδώ το καλοκαίρι στην Κρήτη, τουλάχιστον που γνωρίζουμε καλά, που δεν υπάρχει μέρα, τουλάχιστον μέχρι και τέλος Αυγούστου, που να μην έχουμε γλέντι, να μην έχουμε γάμους, να μην έχουμε βαπτίσεις, να μην έχουμε πανηγύρια, να μην έχουμε χοροσφαιρίδες, να μην έχουμε όλα αυτά. Καλά είναι αυτά, δεν λέει κανείς όχι, οι κοινωνικές δεν είναι καλές. Και τις άλλες μέρες βέβαια του χειμώνα, ξέρετε πόσες φιάλες βαριών ποτών, δηλαδή κάτι ουίσκι και κάτι βότκες, πουλούνται καθημερινά? Το ανέλυσε κανείς αυτό το πράγμα? Βέβαια δεν μπορούμε να το αναλύσουμε και δεν μπορούμε να το μιλήσουμε γιατί έχουμε χαμένα έσοδα. Ξέρετε μέχρι πόσες ώρες δουλεύουν παιδιά, ξέρω εγώ, σε διάφορα μαγαζιά τέτοια εστίασης και υποδοχής κόσμου που εξυπηρετούν αυτόν τον κόσμο? Είναι πάρα πολλά τα αίτια. Σας λέω τώρα έτσι κάτι με σκόρπιες οι γνώσεις. Όχι, απαντάτε όμως άμεσα στον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος με αυτά τα οποία λέτε, ο οποίος το Σάββατο από το Ηράκλειο έδειξε ότι ήταν ξεκάθαρος ως βούληση στο ζήτημα της μείωσης των θυμάτων της ασφάλτου, λέγοντας ότι αποτελεί προτεραιότητα η βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και της μείωσης των τροχαίων και στην Κρήτη, όπου καταγράφονται υψηλά νούμερα. Αλλά νομίζω απαντήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι το είπε. Είπε μέτρα κάτι θα κάνει. Δηλαδή, παράδειγμα, ένα μαγαζί που ανοίγει στις 1 η ώρα τη νύχτα. Ένα από αυτά τα μαγαζιά που ανοίγουν στις 1 η ώρα τη νύχτα. Εγώ κύριε... Ναι, μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί πίνουν τα παιδιά κατάπαυστα. Κρατάω αυτό που είπατε στην αρχή. Αυτό που είπατε στην αρχή, χωρίς τίποτα περισσότερο. Το γιατί τρέχεις, γιατί πίνεις, γιατί είσαι κουρασμένος, γιατί νιστάζεις. Όλα αυτά και με τον τρόπο που η ζωή μας εξελίσσεται, είτε γιατί αυτές είναι οι ανάγκες, είτε γιατί αυτές είναι οι δικές μας οι προτεραιότητες, γιατί έχουν αλλάξει και οι δικές μας οι προτεραιότητες. Αυτό είναι ένα θέμα, λέτε, που θα πρέπει πρώτιστα να ελέγξει η πολιτεία, μαζί βέβαια με αυτό το έσχος που λέγεται οδικό δίκτυο, έτσι. Είναι κοινωνικό το θέμα, κυρία Δουλγεράκη. Η κοινωνία πρέπει να απαντήσει συνολικά σε αυτό, αλλά με τους υπεύθυνους της κοινωνίας, με τους ηγέτες της κοινωνίας. Έτσι απλά, δηλαδή κάθε άτομο μόνο του δεν μπορεί να βάλει, να δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή όταν ξέρει ότι είναι κατεστημένο πλέον, θα πάω σε ένα γάμο ή θα πάω τέλος πάντων σε μια χωροσπερίδα. Σε μια χωροσπερίδα θα έχουμε αυτό το διάστημα, σε ένα γλέτσι, σε ένα πανηγύρι. Μα μοιάζεται, μισό λεπτό τώρα, έτσι όπως το λέτε, μοιάζεται αυτή την ώρα να ποινικοποιείται μια χωροσπερίδα ή ένα γάμο ή μια βάφτιση. Όχι, δεν την ποινικοποιώ, τη θέτω πρώτων ευθυνών τους. Δηλαδή δέστε το έξι.
μέχρι τις 3 η ώρα, σας το λέω με τα γνώση λόγου. Και όποιος έχει αντίρρηση να με διαψεύσει. Ναι. Μέχρι τις 3 η ώρα γίνεται κάπως το γλέντι καλό. Γίνεται καλό το γλέντι. Μετά τις 3 η ώρα δεν έχουμε γλέντι. Ωραία, λέτε λοιπόν, κοιτάξτε, μισό λεπτό, όχι, κύριε Μιχελάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε. Το πώς επιλέγει ο καθένας να διασκεδάσει είναι δικό του θέμα, αλλά λέτε ότι εδώ έχουμε χάσει το μέτρο, έχουμε χάσει το μέτρο και το μέτρημα, αυτό λέτε. Όχι, δεν είναι δικό του θέμα, είναι μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που εφέρνει όλα τα άλλα, όταν ξέρεις ότι 7 η ώρα αυτός που κυκλοφορεί στον δρόμο δεν μπορεί να είναι normal. Αλλά γιατί έγινε να μην είναι normal, δεν το ρωτάς αυτό. Ωραία. Αυτό ας το αναλύσει λοιπόν η πολιτεία και ας το βρει η πολιτεία. Εργασία. Η πολιτεία, το δούμε. Δεν θα κοπήσουμε τα παιδιά ούτε κάποιο που κάνει την εκδήλωση. Σαφώς όχι. Έτσι, αλλά όταν αφήνεις να εξελίσσεται έτσι αυτό το πράγμα, μοιραίως έχεις τις ευθύνες που πρέπει να απομισθείς για τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Πώς θα το κάνουμε. Μάλιστα. Με δεδομένα και το δικό δίκαιο που δεν υπάρχει όλα αυτά, έτσι. Το κρατώ, κύριε Μιχελάκη, πολύ προσεκτικά όλο αυτό που είπατε, ότι η πολιτεία δεν το έχει αναλύσει σε βάθος και η πολιτεία θα πρέπει να κάτσει να το δει, διότι απλά... Σας πω το τελευταίο, κύριε Δουλειράκη. Αυτό που λέμε, η αστυνομία ερευνά τα αίτια. Μπορεί να μας δώσει η αστυνομία συνολικά στην Ελλάδα τις έρευνες που έχει κάνει και τι έχει βγάλει από αυτά τα αίτια. Το μόνο που θα μας δώσει η έρευνα ήταν ότι έτρεχε ή ήταν υπό την επίρρεια μέρη. Τίποτα άλλο. Μα αυτό το γνωρίζουμε και εμείς, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Καταλάβατε. Κύριε Μιχελάκη. Και το να πεις στον άλλο, μην πίνεις για να σκοτωθείς, δεν είναι ηλίσια. Το πει πολλές φορές. Νομίζω θα τα ξαναπούμε. Σε βάθος να κινηθούμε και να δούμε τι ακριβώς θέλει, πρωτίστως από την πολιτεία. Της πολιτείας είναι ευθύνη η προστασία της ανθρώπινης ζωής.